Μέσα από μια διαδρομή 65 ημερών σε 16 περιοχές των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, η κινητή μονάδα κτηματογράφησης του ελληνικού κτηματολογίου καλείται να αυξήσει τα ποσοστά των δηλώσεων κτηματολογίου στην Κρήτη που παραμένουν χαμηλά. Πρώτος στη σταθμό στα Χανιά, όπου οι δηλώσεις φτάνουν μόλις το 43%. Και είμαστε για να βοηθήσουμε τον κόσμο να κάνει πιο εύκολα τις δηλώσεις του για να νομοποιήσει τα κτήματα ό,τι ακίνητα δεν έχει νομοποιήσει ακόμα. Όσο αφορά τον κτηματομεσαιτικό χάρτη, μέσα στα Χανιά είμαστε καλά. Αλλά έξω από τα Χανιά θα δείτε ότι ο χάρτης αυτός είναι κατακόκκινος, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν προχωρήσει πολλοί άνθρωποι, καθώς δεν έχουν συνηθίσει αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε πέρυσι. Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεσπεύσουν ως τις 30 Νοεμβρίου να υποβάλουν δήλωση για το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα βρεθούν αντιμέτωποι με δεδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες και με τον κίνδυνο να καταλήξει η περιουσία του στο δημόσιο. Θα εμφανιστεί το ακίνητό του ότι είναι χωρίς κύριο, δηλαδή ότι είναι άγνωστος. Από εκεί και πέρα πρέπει αυτός να κάνει προσφυγές, πρέπει να κάνει αγωγές, πρέπει να αποδείξει την κυριότητά του, όπου πλέον απαιτείται με ένα πάρα πολύ πιο δύσκολο τρόπο η απόδειξη της κυριότητας. Η Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν έχει ακολουθήσει το κάλεσμα των δηλώσεων κτηματογράφησης 3 χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος, με αποτέλεσμα πλην του Λασιθίου να εμφανίζονται στο νησί πολύ χαμηλά ποσοστά δηλώσεων, ακόμη και κάτω από το 35%. Αφορά όλη την Ελλάδα και εμείς θα παρευρεθούμε σε 15 σημεία στην Κρήτη, καθώς η Κρήτη είναι από τις περιοχές σε όλη την Ελλάδα που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στις δηλώσεις κτηματολογίου. Γι' αυτό το λόγο πήρε την ευθύνη το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έκανε όλο αυτό το έργο εδώ πέρα που έχουμε. Εάν ένα ακίνητο δεν δηλωθεί στο κτηματολόγιο, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να πωληθεί ή να μεταβιβαστεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, οι οποίες είναι περίπλοκες, χρονοβόρες και δαπανηρές. Όσοι έχουν συμβόλαια και τοπογραφικά, η υπόθεση είναι πάρα πολύ απλή. Ο κόσμος όμως, εγώ που ζω και βιώνω εδώ πέρα την επαρχία, εκείνος ο οποίος δεν έχει κάνει τις δηλώσεις είναι κατά κανόνα αυτοί οι οποίοι έχουν τα ακίνητά τους από Παππού προς Εγγονό μέχρι Συχτησία. Αυτοί πρέπει να τρέξουν τώρα, να τρέξουν στους δικηγόρους και συμβολογράφους. Η κινητή μονάδα κτηματογράφησης θα βρίσκεται στην πλατεία δικαστηρίων στα Χανιά μέχρι αύριο 12 Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι τις 28 του μήνα θα επισκεφτεί 4 ακόμη περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας. 1 με 15 Οκτωβρίου θα βρίσκεται σε περιοχές του Ρεθύμνου και 18 Οκτωβρίου με 13 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο.